Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της σχολής πιλότων Εγνατία Aviation Δημήτρης Λιμπεράκης. Η Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον κύριο Λιμπεράκη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία αλλά και για τα επενδυτικά της προγράμματα. Πριν από μία εβδομάδα περίπου είχα έρθει σε επαφή με τον κύριο Λιμπεράκη, τον εκπρόσωπο της Εγνατίας Aviation, για να ρωτήσω τι συμβαίνει, τι γίνεται για τις φήμες που ακούγονται ότι θα φύγει η Εγνατία στην Κοζάνη. Μου είπε ο άνθρωπος ορισμένα πράγματα στο τηλέφωνο και σήμερα το πρωί τον παρακάλεσα και ήρθε στο γραφείο μου, συζητήσαμε, είπαμε πολλά. Είπαμε για το γεγονός πόσο κακό κάνει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η Fraport στο αεροδρόμιο της Καβάλας και σε εμάς τους καβαλιώτες. Κρατάει ψηλά ένα εισιτήριο πάρα πολύ ψηλό, πρημοδοτεί το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε κατασκευές, ενώ εμείς εδώ έχουμε αφαιθεί στην τύχη μας. Ο Δήμος Καβάλας θα σταθεί αρρωγός και συνοδοιπόρος στα φιλόδοξα σχέδια μιας τόσο πετυχημένης επιχείρησης, τονίζει μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Καβάλας. Εμείς θέλουμε την Εγνατία Aviation, είναι μία από τις επιχειρήσεις της υγιής που υπάρχουν στον τόπο, εξωστρεφής επιχείρηση, η οποία φέρνει στον τόπο πολύ συνάλλαγμα από τις αραβικές χώρες και η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα της ανάπτυξής της. Θα αναπτυχθεί πάρα πολύ η Εγνατία Aviation και αντί να της δίνουμε χώρο να επεκτείνει την επιχείρησή της εδώ στην Καβάλα, κάνουμε ό,τι μπορούμε, και δεν μιλάω βέβαια για το Δήμο, μιλάω για τα Υπουργεία και για τη Fraport, που κάνουν ό,τι μπορούν για να τη στείλουν μακριά από την Καβάλα. Η συνεργασία της Εγνατία Aviation με τη Fraport δεν είναι η καλύτερη, αλλά δεν είναι ούτε και η χειρότερη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο κύριος Λιμπεράκης. Η συνεργασία με τη Fraport είναι αυτή που είναι. Δεν είναι η καλύτερη, αλλά δεν είναι και η χειρότερη. Είναι μια απλή συνεργασία, μια normal συνεργασία. Υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά το κόστος της επιχείρησης, των επιχειρήσεων δηλαδή στο αεροδρόμιο. Υπάρχει μία αμφισβήτηση για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, διότι αυτή τη στιγμή το συμβόλαιό μας με τη Fraport, το οποίο ήταν ετήσιο, με σκοπό ανανέωσης βέβαια, λήγει στις 10 Απριλίου,